αναφορικά με αυτό το πρόγραμμα Εξοικονομώ, το οποίο εκεί οι μηχανικοί χαρακτηρίζουν προβληματικό Εξοικονομώ. Προτείνω να πάμε στον πρόεδρο, τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, να μας πει περισσότερα. Πρόεδρε, πώς είστε, τι κάνετε? Τι κάνετε? Βλέπω και χαμογελάτε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παρακολουθούσαμε ενδιαφέρον. Θα θέλατε να είστε εδώ κι εσείς, να συμμετέχετε την επόμενη φορά. Όχι, δεν είμαι. Αστειεύομαι. Αυτές, αλλά τέλος πάντων, πραγματικά ακούμε πολλά ενδιαφέροντα σε αυτές τις εκλογές. Χαίρομαι πολύ. Κάθε ένας παίρνει. Και γι' αυτό φιλοξενούμε εκπροσώπους από όλα τα κόμματα. Ο καθένας έχει τη δική του ατζέντα, είναι σεβαστή. Δημοκρατικά, όμορφα, σωστά. Ξετυλίγουμε θέσεις και απόψεις. Τι πιο όμορφο προεκλογικά. Σωστά. Λοιπόν, για πάμε λίγο σε αυτό το Εξοικονομώ. Πώς πραγματικά αναδεικνύεται η δημοκρατία μέσα από όλες αυτές τις συζητήσεις. Όμορφα. Και πόσο ευτυχείς πρέπει να είμαστε και πώς πρέπει να προστατεύουμε τη δημοκρατία μας. Για πείτε. Αυτό έτσι ως σχόλιο έτσι από μένα. Πάμε τώρα σε Εξοικονομώ. Λοιπόν, εμείς το τεχνικό μιλητήριο για μια φορά ακόμα κάνουμε άλλη μια επιστολή για ένα Εξοικονομώ. Το Εξοικονομώ το 2021, το έχουμε συζητήσει μαζί, κύριε Παναγιωτόπουλε, στο παρελθόν. Δυστυχώς πάρα πολλά προβλήματα. Υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την εκταμείευση και το πώς προχωράει το πρόγραμμα. Μόλις πριν από μερικές μέρες άνοιξε το πρόγραμμα όσον αφορά να ξεκινήσουν να περνάνε μέσα οι αιτήσεις και οι δαπάνες οι οποίες ξεκίνησαν σε αυτούς που έχουν την υπαγωγή. Τυχώς έγινε χωρίς ούτε καν ένα μήνυμα προς τους πολίτες. Δηλαδή 28 Δευτέρου άνοιξε το πρόγραμμα, ούτε στους μηχανικούς ούτε στους πολίτες, κάτι το οποίο γινόταν στα προηγούμενα Εξοικονομώ παρά τα προβλήματα τα οποία είχαν. Δυστυχώς τα προβλήματα σε αυτά τα Εξοικονομώ δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν της ενημέρωσης των πολιτών και των μηχανικών που άνοιξε το πρόγραμμα αυτό δημιούργησε μια δυσχέρεια. Το μάθαμε μέσω διαφόρων site κλπ. Όπου προσπαθήσαμε να δούμε γιατί θα έπρεπε, όπως ξέρετε, είναι υποχρέωση του πολίτη που έχει υπαχθεί στο πρόγραμμα να ολοκληρώσει μέσα σε 6 μήνες από την υπαγωγή το 30%. Μόλις στείλαμε λοιπόν την πρόσκληση, εχθές μόλις έβγαλε. Μόλις στείλαμε μάλλον την επιστολή εμείς, εχθές μόλις στο Υπουργείο, έβγαλε ανακοίνωση ότι πλέον δεν ισχύει το 30% στους 6 μήνες, αλλά αναβάλλεται σε ένα χρόνο, οπότε ανακουφιστήκαμε τουλάχιστον λίγο και εμείς και οι πολίτες, οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο πρόγραμμα και εμείς που είμαστε υπεύθυνοι για τους πελάτες που έχουμε βάλει στο πρόγραμμα αυτό. Το δεύτερο και ουσιαστικότερο, ακόμα αν θα μπείτε μέσα στην πλατφόρμα, θα δείτε ότι δεν έχουν ξεμπλοκάρει ακόμα οι διαδικασίες της δανειοδότησης. Σε όποιους επιθυμούν να έχουν δανειοδότηση. Και μάλιστα δεν έχει ξεμπλοκάρει η πρώτη εισοδηματική κατηγορία, που είναι η πιο ευάλωτη, με από 5 έως 10.000 ευρώ οικογενειακό εισόδημα, όπου δεν μπορούν δηλαδή να πάνε στις τράπεζες. Ακόμα δεν έχει μπει η εγκυοδοσία του κράτους, όπου θα διευκολύνει και θα δώσει τις διαδικασίες στις τράπεζες για να μπορέσουν να προχωρήσουν στην δανειοδότηση του ποσού που υπολείπεται από την επιχορήγηση την οποία θα πάρουν. Φυσικά εμείς αυτή η αυξημένη γραφειοκρατία και λοιπά, είναι υπεύθυνη απολύτως στο Υπουργείο, διότι δεν έχει προχωρήσει τις διαδικασίες αυτές. Δηλαδή πηγαίνει ο κόσμος στις τράπεζες και δεν μπορεί να πάρει το δάνειο. Οπότε δεν ανοίγει η πλατφόρμα. Μάλιστα, πήγανε κάποιοι από αυτούς, για να σας πω χαρακτηριστικά, και ανοίξανε, ενώ έλεγε το πρόγραμμα και ο οδηγός μέσα να ανοίξουν ειδικούς λογαριασμούς, μόνο για το Εξοικονομώ. Οι τράπεζες πήγαν στη συνέχεια μετά την υπαγωγή και άνοιξαν άλλους λογαριασμούς. Και είναι άλλοι λογαριασμοί δηλωμένοι στο σύστημα, άλλους λογαριασμούς έχει ανοίξει η τράπεζα. Είναι ένας κυκαιώνας, μια κατάσταση στην οποία εμείς απλά το αναδεικνύουμε. Η γραφειοκρατία κρύβεται από πίσω, πρόεδρε, και δεν λέει να λυθεί με τίποτα. Δυστυχώς. Ό,τι και να κάνουμε, όσα ρεπορτάζ, όσες φορές και να βγείτε, η γραφειοκρατία η οποία δεν λύνεται παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις, παρά τα βήματα προόδου, παρά το gov.gr. Παρά τις πλατφόρμες gov.gr πάντα θα έχουμε προβλήματα. Μάλιστα. Πιστεύω ότι πλέον τώρα όμως, κύριε Παναγιωτόπουλο, πρέπει να ομολογήσουμε ότι το κράτος έχει κάνει βήματα. Ανεξαρτήτου πολιτικών τοποθετήσεων, να πω και βέβαια, εγώ. Βέβαια, δεν ισοπεδώνουμε με τίποτα. Σχολιάζουμε μια κατάσταση και ένα φαινόμενο το οποίο το βρίσκουμε μπροστά μας. Τώρα το πότε θα λυθεί είναι άλλο θέμα. Είναι φαινόμενα τα οποία τα βρίσκουμε μπροστά, αλλά νομίζω ότι πλέον τα προβλήματα μπορούν να λύνονται πολύ πιο γρήγορα, εάν και εφόσον είμαστε και εμείς πιο αποτελεσματικοί και δεκτικοί σε αυτά τα πράγματα. Ένα τελευταίο πράγμα το οποίο συμβαίνει και φυσικά είναι γνωστό,
ολοκληρώνοντας, είναι ότι πολλοί πολίτες πλέον βρίσκονται σε αδυναμία υλοποίησης του προγράμματος. Και γιατί? Γιατί λόγω των ανατιμήσεων. Έχουν συμβεί αυτή τη στιγμή αυξήσεις της τάξης του 30 με 50%. Άνοιξε βέβαια το πρόγραμμα και μπήκαν και οι υπόλοιποι πολίτες, και αυτό ίσως δεν το γνωρίζουν, ίσως τους έχει έρθει μήνυμα ότι έχουν μπει σχεδόν όλοι όσοι έχουν κάνει αίτηση, όλοι όσοι έχουν κάνει αίτηση όσον αφορά στο εξοικονομώ, τουλάχιστον εξοικονομώ 2021, στο εξοικονομώ 2021. Οπότε υπήρξε βέβαια μια, υπάρχει μια αυτή τη στιγμή κατάσταση στην οποία υπάρχουν κάποιοι που έχουν βάλει χαμηλότερες τιμές, συνάδελφοι μηχανικοί που είχαν χρησιμοποιήσει τιμές του 20 του Δεκεμβρίου, ναι, του 20, ναι, ναι, όταν συνέθεσαν τον προϋπολογισμό. Οπότε υπάρχουν και κάποιοι πολίτες οι οποίοι έβαλαν μεγαλύτερες τιμές, οι οποίοι όμως δεν είχαν υπαχθεί μέσα λόγω του ότι, μάλιστα, έκαναν λιγότερες εργασίες σε σχέση με αυτές τις οποίες επιθυμούσε το πρόγραμμα, θα μπορούσε να έχει στο πρόγραμμα, για να πάρουν καλύτερη βαθμολογία. Μια στιγμή λοιπόν άνοιξε το πρόγραμμα, μπήκαν όλοι. Με αποτέλεσμα. Στο 1,2 δις αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα κάποιοι πολίτες να είναι πιο ευνοημένοι σε σχέση με κάποιους άλλους. Εμείς τι ζητάμε λοιπόν? Ζητάμε πρώτα απ' όλα να προχωρήσει το κράτος άμεσα στην εγκυοδοσία, την οποία είναι υποχρεωμένο έτσι κι αλλιώς προς όλες τις κατηγορίες. Το νούμερο ένα αυτό, βέβαια. Στις τράπεζες. Το νούμερο ένα. Το δύο, να βελτιωθεί η διαδικασία προφανώς της ενημέρωσης και να υπάρχει άμεση ενημέρωση όταν αλλάζουν οι ημερομηνίες, όπως και αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ουσιαστικά παρατάθηκε για ένα χρόνο συνολικά από την υπαγωγή για να ολοκληρώσει το πρόγραμμα ο πολίτης. Το να αναθεωρηθεί προφανώς το τιμολόγιο με τις σημερινές ανατιμήσεις, ναι, ναι, και φυσικά ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει, κύριε Παναγιώτοπουλε, μαζί, που θα πρέπει να πάει παράλληλα με το πρόγραμμα, θα πρέπει να γίνεται ένας έλεγχος του φορέα, ένας στατικός έλεγχος του φορέα πριν να προχωρήσουμε στην ενεργειακή αναβάθμιση, και αν μη τι άλλο, εάν και εφόσον χρειάζεται στατική ενίσχυση το κτίριο, να μην προχωράμε σε μια ενεργειακή αναβάθμιση, ενώ το κτίριό μας δεν είναι στατικά επαρκές. Νομίζω το έχουμε αναδείξει. Έχουμε ζητήσει βέβαια από το Υπουργείο να υπάρξει ένα παράλληλο πρόγραμμα μαζί με το εξοικονομώ, ώστε να μπορέσουν να γίνουν και αυτά τα κτίρια θα να τα πούμε πάλι, Πρόεδρε. Στρατηγική της επάρκεια, αλλά σίγουρα είναι ότι τα προγράμματα αυτά μας πηγαίνουν μπροστά, κύριε Παναγιωτόπουλε, και μας πηγαίνουν σε μια άλλη χώρα. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα. Σωστά. Να περάσουμε τη γραφειοκρατία και τα κολλήματα, και σίγουρα η ζωή θα γίνει ευκολότερη. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς.